Γιατί μα περιμένει ο κύριο Νικόλα Φαραντούρη, υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σα ημέρα. Καλή σα ημέρα. Φέρτε εδώ αυτό. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Εγώ το χάσα. Δεν ξέρω. Εμέ. αυτό είναι δικό μου. Είναι το φυλάδιο του κυρίου Φαραντούρη. Θα σα προσθέσω με όσα εδώ. θέλετε. Να τα μοιράσουμε, κύριε Φαραντούρη. Και, Φώνα, θα, περιμένω, εδώ, και θα, Περιμένω, και θα περιμένω και τι παρατηρήσει σα. Μπροστά για τι νέε νίκε που μα αξίζουν. Ε, βέβαια. Στο ΣΥΡΙΖΑ αξίζουν νίκε και όχι εσωστρέφεια. Αξίζει φυγή προ τα μπρο και πολιτική συζήτηση και όχι ύβρι. Αξίζει η παρουσία στο κέντρο λήψη των αποφάσεων και όχι ο παραγωνισμό στο περιθώριο του κοτσομπολιού. Αυτά αξίζουν το ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό κατεβαίνω να ψηφίσω Είναι υπό Κρίσιμο προέδρος. και αυτό το Σαββατοκύριακο όμω. Κρίσιμο και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και, και όλοι οι νικητέ. Είναι κρίσιμο. Να το... ο Ξεκινάει μια πορεία ανασυγκρότηση του κόμματο σήμερα. Ψηφίζω και εγώ σε λίγο φεύγοντα από το στούντιο στην ε, οργάνωσή μου, στο Γέρα Καπαλίνη, 12 η ώρα για του συνέδρου μα και με την ανάδειξη των συνέδρων μα, την ολοκλήρωση του συνεδρίου και την εκλογή του νέου Προέδρου, πρέπει, οφείλουμε να ξεκινήσει η ανασυγκρότηση του κόμματο. Στα χέρια σα κρατάτε το φυλάδιό μου. Έχω προτείνει 10 άξονε για την ανασυγκρότηση του κόμματο και το μετασχηματισμό του σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό δημοκρατικό κόμμα τη αριστερά. Θέλουμε! Εδώ είμαστε. Α, α, με δύο αντιπροέδρου, με περιφερειακή ανασυγκρότηση, δύο αντιπροέδρου, συγγνώμη, έναν αντιπρόεδρο για την περιφερειακή ανασυγκρότηση και έναν για το πρόγραμμα. Με τον Νίκο Πουλατζά στο ίδρυμα, στο κέντρο τη επιμόρφωση των λεχών και τη παραγωγή ιδεών και τη συνεργασία με διεθνή ιδρύματα του εξωτερικού. Με Περιφερειακέ οργανώσει και νομαρχιακέ δραστήριε και εξωστρεφεί, και όχι φοβικέ και εσωστρεφεί, και με όλα τα υπόλοιπα που νομίζω ταιριάζουν σε ένα σύγχρονο Μάλιστα. κόμμα που θέλει να ξανασυσπυρώσει τον προοδευτικό κόσμο. Ερώτηση ο κ. Γιάννη. Λοιπόν, εδώ είναι τα αποτελέσματα διαφορετικά, όπω τουλάχιστον τα έδωσαν στη δημοσιότητα χθε βράδυ τα δύο επιτελεία, η 87 και ο Κασελάκη. Η 87 ή η πλειοψηφία, για Έτσι λέει εδώ, τι να σου πω, η πλευρά των 87. Για πηγέ μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι. Ε, όλοι δηλώνουν νικητέ. Όλοι. Στο μόνο που συμφωνούν είναι στο αποτέλεσμα που έγινε στον Άγιο Δημήτριο, στον Πραχάμι. 5-5 το αποτέλεσμα. Πώ Α... θα πάτε, δηλαδή, αν, αν, δεν συμφωνείτε στα, στα απλά, στα αυτονόητα. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ενδιαφέρει το κόμμα το οποίο με εμπιστεύθηκε και το εμπιστεύτηκα. Και με τη φανέλα του οποίου βρίσκομαι στην Ευρωβουλή για να το εκπροσωπήσω με αξίε ιδανικά και τη ραχοκοκαλιά τη προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Mm -hmm. Αυτό με ενδιαφέρει. Mm -hmm. Την επόμενη μέρα λοιπόν δεν περισσεύει κανεί. Το μήνυμά μου είναι συστράτευση και πολιτική συζήτηση και όχι ύβρι και διαξυφισμοί. Γκώσαμε πια από τα πολλά εγώ. Και γκώσαμε επίση από μια εσωστρέφεια που δεν έχει καμία σχέση με τα οράματα και τι αξίε τη αριστερά. Και τη δημοκρατία πείτε... και τη προόδου. Η πολιτική πείτε. επιστρέφει. Η δημοκρατία έχει κανόνε, αγαπητοί φίλοι. Δεν σημαίνει ασυδοσία. Έχει Γι αυτό λοιπόν. Βεβαίω. Θεωρείτε ότι πρέπει να είναι υποψήφιο ο Στέφανο Κασελάκη για την Προεδρία του. Τα έχουμε το πει. Αυτά είναι περσινά ξινά στα φίλια. Δεν είναι, γιατί δείτε, ένα, είναι. Βίντε, δείτε ένα βίντεο, βίντεο σα παρακαλώ που το ανέβασε σήμερα ο κ. Κασελάκη και μιλάει με του. Είναι στα οτιλέφωνο. γραφεία του, είναι στα γραφεία αυτά τα καινούργια γραφεία που έχει εκεί στον Ταβρο. Έχει φορέσει τα ακουστικά και μιλάει με τον κόσμο, ο οποίο παίρνει τηλέφωνο για να μάθει πού ψηφίζει, τι γίνεται με τη διαδικασία και Ο ε, ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να είναι υποψήφιο για αυτό το Καθίστε να ακούσουμε. Σταμάσου. Στέλνω για σου, Στέφανος είναι. είσαι? Όχι από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Αυτοπροσώπος. Είσαι Καβάλα ή Ελευθερούπολη? Τα έχει κάνει. Για πες. <Σιουσική> <Ρι σώμα>. Εδώ το βλέπετε γιατί παίρνει κόσμο και ρωτάει πού θα ψηφίσω. Ε, δεν βρίσκω το όνομά μου. Ο κατάλογο δεν είναι ενημερωμένο. Ναι. Ψηφοφόρο, <Ρι> ψηφοφόρο. Α, αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν θελώ. γραφεία αρέστω. και υπάρχουν ε, ναι, ναι. στελέχη <Ρι> του κόμματο. Μόλι τελειώσει το βίντεο θα επανέλθει ναι. και η φέρουμε, εικόνα. Θα Στο φέρνουμε μπροστά Στέλνω γεια σου, Στέφανος είναι. Πώς είσαι. Εντάξει, τον ακούσαμε. <laughs> Κυρία Βάκλα, φέρτε μας λίγο μπροστά. Ευχαριστώ. Υπάρχουν στελέχη, υπάρχουν στελέχη, υπάρχουν γραφεία, υπάρχουν όργανα και υπάρχουν και διαδικασίες. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά πρέπει να επιλέξει και πού ανήκει. Και πρέπει να επιλέξει και με ποιο τρόπο σκοπεύει να πολιτευθεί μέσα σε ένα οργανωμένο κόμμα και μέσα στου δημοκρατικού θεσμού. Για να μην λέμε τα ίδια πράγματα, έχει βαρεθεί ο κόσμο να τα ακούει. Πριν από δύο μήνε, εγώ είχα συστήσει να πάμε στην εκλογική διαδικασία ομαλά και δημοκρατικά. Χωρί διαξυφισμού και, χωρίς χωρί εντάσει. Είχα συστήσει στην ηγεσία να πάρει γενναίε πρωτοβουλίε με την προσφυγή στη λαϊκή βούληση, στα μέλη μα. Δεν με είχαν ακούσει, δεν εισακούστηκα. Ήρθε η ηγεσία στην Κεντρική Επιτροπή, ζήτησε εδώ και τώρα να κατατεθεί πρόταση μομφή, οι διαδικασίε όπω έλεγε τότε του καταστατικού και τη Κεντρική Επιτροπή. Στη συνέχεια, μάλλον δεν άρεσε το αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Mm. Ούτε με αφορούν αυτέ οι δολυχοδρομίε, τα μπρο και τα λοξοδρομήματα. Κατέθεσα την υποψηφιότητά μου με την αυτοπεποίθηση ενό χώρου τη προσφορά και τη θυσία. Mm. Κατέθεσα την υποψηφιότητά μου για να πω ότι αξίζει κάτι καλύτερο στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι την επόμενη μέρα πρέπει να συγκροτήσουμε το κόμμα μα. Θέλουμε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα τη Αριστερά με. Δομή και λειτουργία που προσυδειάζει στις ανάγκες των καιρών. Εγώ αυτό επαγγέλλωμαι. Θέλει να το ακούσει έτσι. ο κόσμος, εδώ είμαστε. Δεν θέλει, πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν θα είναι με την ίδια μορφή την ε, επόμενη τώρα, μέρα. Τώρα, κοιτάξτε, αυτό λένε και οι περισσότεροι του, του, του ΣΥΡΙΖΑ και από τι δύο πλευρές, ότι το, η διάσπαση είναι ορατότατη από ποτέ. Μάλλον, Ωραία. μάλλον και, θα συμβεί έτσι κι αλλιώ. Και, και, και κάποιο λοιπόν, λοιπόν πρέπει να υπηρετήσει ένα αντίθετο, αντίστροφο αφήγημα. Όταν λοιπόν καταθέτω την υποψηφιότητά μου, δεν το κάνω για να περιχαρακώσω το κόμμα μου και να το κάνω υπηρέτη δικό μου ή τη ηγεσία, γι' αυτό και εισηγούμε δύο αντιπρόεδρου στην κορυφή. Δηλαδή, τη διασπορά και την αποκέντρωση την εισηγούμε στην κορυφή, με δύο αντιπρόεδρου και με περιφερειακέ οργανώσει παντού. Επίση, επειδή δεν έχω αποτελέσει ποτέ μέρο του εσωκοματικού προβλήματο, αγαπητοί φίλοι, γι' αυτό πιστεύω ότι μπορώ να αποτελέσω και μέρο. Τη λύση του προβλήματο. Την επόμενη μέρα δεν έχει κανένα, καμία αφορμή και καμία δικαιολογία να φύγει, να διασπαστεί, να αποχωρήσει με φαραντούρι επικεφαλή. Λοιπόν. Θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε. Δεν θέλετε, πάλι εδώ θα είμαστε. Έχει... Καταρχήν είναι ο μόνο που έχει βγάλει φυλάδιο. Να πρέπει να το πούμε αυτό. Να το πει, πέστε. Και πολύ ξεκάθαρε θέσει. Εδώ, μα είπε δύο-τρει θέσει βασικέ σου. Έτσι, μπροστά για τι νέε νίκε που Εγώ μας Εγώ καλώ τα μέλη και του φίλου, περιοδεύω σε όλη την Ελλάδα. Χθε ήμουν στη Χαλκίδα, στη Θήβα είχε προηγηθεί η Θεσσαλία, Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά. Το κλίμα που λαμβάνω είναι κλίμα αφύπνισης. Επιτέλους φτάνει πια. Βαρεθήκαμε με τους διαξυπισμούς. Μάλιστα. Θέτω την υποψηφιότητά μου μαζί με το πρόγραμμά μου. Όχι υποψηφιότητα χωρί πρόγραμμα, ούτε πρόγραμμα χωρί υποψηφιότητα. Καταθέτω και τα δύο διότι πιστεύω ότι αυτό ταιριάζει και αξίζει στο ΣΥΡΙΖΑ. Προγραμματικό λόγο, αυτοπεποίθηση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, παντού, στα κινήματα, στου επιστημονικού φορεί, στο συνδικαλισμό. Να πάρετε πάρα και, πάρα και πολύ. τα βουνά κάποια στιγμή, γιατί εμεί τα έχουμε πάρει και αφήνουμε το περιβαλλοντικό μα αποτύπωμα εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Και Εντάξει, καλά έτσι. κάνετε, ένα από του βασικού άξονε μου είναι η Ενέργεια και το περιβάλλον. Ενεργειακή δημοκρατία, προστασία του περιβάλλοντος με την κοινωνία μαζί. Και εισηγούμε πώς θα γίνει αυτό, όπως έχει γίνει με επιτυχία σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Καλή Ένωσης. Επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πως ήταν εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν,